Είναι μονοπόλιο με τη σφραγίδα του κράτους. Θέλεις, δεν θέλεις, από τον νόμο εκεί θα πας αναγκαστικά. Δεν μπορείς να πας σε κάποιον άλλο οργανισμό να κατοχυρώσεις την πατέντα σου. Ναι. Ανήκεις στο Υπουργείο Οικονομίας. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομίας, ο Υπουργός κανονίζει ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι διοικητής, ποιος θα μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ποιες είναι οι αμοιβές, ποιες είναι οι μετατάξεις τους αν υπάρχουν, ποιες είναι οι μετακινήσεις τους, ποιες είναι οι αμοιβές τους. Όλα δηλαδή καθορίζονται κεντρικά. Έχει από ό,τι έκανε την έρευνά μου κτλ. Έχει πάνω από 180 άτομα. Οι μισοί αμοιβονται με 7.000 ευρώ το μήνα. Και αμοιβονται για 15 μήνες το χρόνο και όχι για 12. 15 μισθούς παρακαλώ. Οι περικοπές αυτές λοιπόν ίσχυσαν για όλους, αλλά όχι για τους συγκεκριμένους, οι οποίοι αρνούνται να τις εφαρμόσουν, η διοίκησή τους δηλαδή. Δεν τις περνάει στις λογιστικές καταστάσεις και στις μισθοδοσίες. Πηγαίνουν, έχουν πάει στα δικαστήρια, σε όποιο δικαστήριο υπάρχει, από το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τον Άριο Πάγο, για να μην εφαρμόσουν αυτού του είδους τις περικοπές, και μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Θα σας πω, δέχτηκε μηνύματα στο Facebook από πλαστούς λογαριασμούς και στο Twitter επιθέσεις από διαφόρους που μου λένε διάφορα. Εντάξει, αλλά αυτά σιγά τώρα, είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μας ακούμπαν αυτά. Είναι μονοπόλιο με τη σφραγίδα του κράτους. Θέλεις, δεν θέλεις, από τον νόμο εκεί θα πας αναγκαστικά. Δεν μπορείς να πας σε κάποιον άλλο οργανισμό να κατοχυρώσεις την πατέντα σου. Ανήκεις στο Υπουργείο Οικονομίας. Ναι. Το Υπουργείο Οικονομίας, ο Υπουργός κανονίζει ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι διοικητής, θα μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, ποιες είναι οι αμοιβές, ποιες είναι οι μετατάξεις τους αν υπάρχουν, ποιες είναι οι μετακινήσεις τους, ποιες είναι οι αμοιβές τους. Όλα δηλαδή καθορίζονται κεντρικά. Έχει από ό,τι έκανε την έρευνά μου κτλ. Έχει πάνω από 180 άτομα. Οι μισοί αμοιβονται με 7.000 ευρώ το μήνα. Και αμοιβονται για 15 μήνες το χρόνο και όχι για 12. 15 μισθούς παρακαλώ. Οι περικοπές αυτές λοιπόν ίσχυσαν για όλους, αλλά όχι για τους συγκεκριμένους, οι οποίοι αρνούνται να τις εφαρμόσουν, η διοίκησή τους δηλαδή. Δεν τις περνάει στις λογιστικές καταστάσεις και στις μισθοδοσίες. Πηγαίνουν, έχουν πάει στα δικαστήρια, σε όποιο δικαστήριο υπάρχει, από το Συμβούλιο της Επικρατείας μέχρι τον Άριο Πάγο, για να μην εφαρμόσουν αυτού του είδους τις περικοπές, και μέχρι στιγμής τα έχουν καταφέρει. Θα σας πω, δέχτηκε μηνύματα στο Facebook από πλαστούς λογαριασμούς και στο Twitter επιθέσεις από διαφόρους που μου λένε διάφορα. Εντάξει, αλλά αυτά σιγά τώρα, είναι μέσα στο πρόγραμμα, δεν μας ακούμπαν αυτά.